θα πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, θα πάμε στο Λονδίνο προκειμένου να ανοίξουμε μια συζήτηση με ένα εξαίρετο Έλληνα επιστήμονα, έναν παθολόγο-ογκολόγο σε νοσοκομείο του Λονδίνου, τον κύριο Βασίλη Καραβασίλη. Κύριε Καραβασίλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλο, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε λίγο ρωτώντας σας αναφορικά με την εμβολιαστική διαδικασία και πώς αυτή κυλά στη Μεγάλη Βρετανία. Η εμβολιαστική διαδικασία στη Μεγάλη Βρετανία κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Δυστυχώς έχω μια επιστροφή στον ήχο που με δυσκολεύει. Βέβαια, αν γίνεται να το διορθώσουμε λίγο, δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Ναι, κύριε Καραβασίλη. Λοιπόν, αναφορικά με την διαδικασία των εμβολιασμών στην Βρετανία, τα πράγματα κυλάνε με πολύ γοργούς ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν παράλληλα προγράμματα εμβολιασμών. Το ένα αφορά τους εμβολιασμούς που γίνονται μέσω των οικογενειακών γιατρών και το δεύτερο πρόγραμμα αφορά τα νοσοκομεία που έχουν και αυτά ξεχωριστές λίστες ή αν θέλετε παράλληλες των ασθενών. Δουλεύω σχεδόν 7 μέρες την εβδομάδα από το πρωί ως το βράδυ. Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές οι οποίοι έχουν συνεισφέρει σε αυτό το πρόγραμμα με ό,τι εμβόλιο υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή και υπολογίζουν ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και των ευπαθών ομάδων που έχουν ξεκινήσει και αυτές από την αρχή να εμβολιάζονται, θα έχει εμβολιαστεί μέσα στους επόμενους μήνες. Η πίεση σε μονάδες COVID και γενικά οι νοσηλείες στα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί, έχουν μειωθεί από την έναρξη των εμβολιασμών μέχρι και σήμερα. Πριν από λίγες εβδομάδες, τον είχαμε ξαναμιλήσει, ένα μήνα και πλέον. Ακριβώς. Είχαν φτάσει τα κρούσματα εδώ πέρα σε σημείο ρεκόρ, δηλαδή περίπου ή και πάνω από 60.000 την ημέρα και το σύστημα υγείας είχε υποστεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση τόσο στον αριθμό των νοσηλευωμένων σε απλούς θαλάμους όσο και στους αριθμούς των νοσηλευωμένων σε μονάδες, σε θαλάμους COVID μονάδων εντατικής. Αυτή η πίεση αρχίζει σιγά σιγά να χαλαρώνει, να μην υφίσταται. Τα αυστηρά μέτρα τα οποία έχουν πάρει εδώ και αρκετό καιρό και τα οποία συνεχίζουν φαίνεται ότι έχουν αποδώσει κατά πάσα πιθανότητα. Και τα εμβολιαστικά προγράμματα συντελούν σαφτώσματα, έχουν πέσει και οι αριθμοί των νοσηλευωμένων κατεβαίνουν αισθητά μέρα με μέρα. Δεν είναι ωστόσο πολύ νωρίς και σας ρωτώ ως απορία να υπάρξουν έτσι θεαματικά αποτελέσματα, ακόμα και πρώτα αποτελέσματα από την εμβολιαστική διαδικασία στο μέτωπο της μείωσης των κρουσμάτων. Ίσως είναι ακόμα νωρίς και πρέπει να κάνουμε υπομονή λίγες εβδομάδες. Νομίζω ότι τα περιοριστικά αυτή τη στιγμή είναι αυτά τα οποία συντελούν στο μέγιστο, στο να μειωθεί η διασπορά του ιού. Περιοριστικά μέτρα, αλλά έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τζόνσον, ο οποίος παρουσίασε μια σταδιακή χαλάρωση των μέτρων. Είναι αυτό το πρόγραμμα των 4 σταδίων. Και θέλω να μου το σχολιάσετε. Αρχής γενομένης από την 8η Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, με το άνοιγμα των σχολείων. Ακριβώς. Ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα, ένας οδικός χάρτης, ο οποίος θα τραβήξει αρκετό καιρό. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μέχρι τον Ιούνιο. Θα ξεκινήσουν στις αρχές του Μαρτίου με τα σχολεία. Αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση δεν λειτουργεί. Τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά για μικρά παιδιά, δηλαδή στο δημοτικό, τα οποία των γονείς εργάζονται και οι δύο είτε στο εθνικό σύστημα είτε σε άλλες υπηρεσίες και αναγκαστικά δεν μπορούν να ασκήσουν τηλεργασία. Άρα λοιπόν για ένα περιορισμένο αριθμό μαθητών κάποια δημοτικά σχολεία είναι ανοιχτά, όλα τα άλλα τα σχολεία είναι κλειστά, δεν άνοιξαν καθόλου από πριν τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα και αναμένεται να γίνει σιγά σιγά η προσπάθεια αυτή από τις αρχές του Μαρτίου. Στη συνέχεια, πολύ περιορισμένα, θα ανοίξουν κάποια καταστήματα όπως είναι
κομμωτήρια και, κάποιες άλλες υπηρεσίες, με αποκορύφωμα, αν θέλετε, με τελικό πλάνο, τελικό σκοπό στις αρχές του καλοκαιριού να επιτραπούν κάποιες συναθρήσεις σε ανοιχτούς κυρίως χώρους όσον αφορά κάποιους υπαίθριους κινηματογράφους ή υπαίθρια θέατρα, και η εστίαση κάπου ενδιάμεσα και αυτή δειλά-δειλά θα αρχίσει να αρχίζει. Παρ' όλα αυτά πιστεύουν ότι γύρω στον Απρίλιο με Μάιο ένα πολύ κρίσιμο μέρος του πληθυσμού θα έχει εμβολιαστεί. Και μάλιστα τουλάχιστον, και με τις δύο δόσεις. Είχα διαβάσει κάποια δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για την πρώτη δόση σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στους ενήλικες. Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ήδη άρχισαν να εμβολιάζονται και συνάνθρωποι μας με τη δεύτερη δόση. Ενώ το πρόγραμμα αρχικά ήταν η δεύτερη δόση να δοθεί στις 12 εβδομάδες, ανάλογα με την πορεία των εμβολιασμών και με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων, καλούνται πολίτες, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, να εμβολιαστούμε νωρίτερα. Εγώ, για παράδειγμα, στους 2 μήνες θα έχω τη δεύτερη δόση αντί για τους 3 μήνες που ήταν. Οι Βρετανοί, ωστόσο, έχουν πιστεί για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, υπάρχουν ακόμα ενδιασμοί. Το κλίμα το οποίο κυριαρχεί ποιο είναι? Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αρχικά, μόλις ξεκίνησε όλη η διαδικασία, δεν πίστευε και τόσο πολύ ότι θα βοηθήσουν οι εμβολιασμοί. Τι κυριαρχεί τώρα? Υπήρχε ένα περίπου 30% που εξέφρασε κάποιο προβληματισμό. Ακριβώς. Ή κάποιο σκεπτικισμό. Από την άλλη μεριά, οι Βρετανοί κοιτάνε πώς θα μπορέσουν να κάνουν διακοπές στο καλοκαίρι και ενδεχομένως να κερδίσουν και το χαμένο έδαφος όλης αυτής της χρονιάς στο επίπεδο της κοινωνικής συνάθρησης, της διασκέδασης. Εδώ υπήρχε βέβαια και σχετικό δημοσίευμα των Times που λέει ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να ανοίξει τα σύνορα σε Βρετανούς οι οποίοι βέβαια έχουν στα χέρια τους ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού, και εκεί θέλω να πάμε, στο πιστοποιητικό εμβολιασμού. Να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε, βέβαια. Γιατρέ, ολοκληρώστε. Ερώτημά σας, ότι προσέρχονται με αρκετή επιθυμία, ένα μεγάλο μέρος προσέρχεται χωρίς δεύτερη σκέψη. Οι ευπαθείς ομάδες, αν εκφράσουν κάποιον ενδιασμό, αυτός κυρίως θα έχει να κάνει με το γεγονός ότι περιμένουν και από τους θεράποντες γιατρούς να πάρουν την επιβεβαίωση ότι όλα θα είναι καλά, και να φανταστείτε ότι έχουμε τη δυνατότητα τη στιγμή που έχουμε ασθενείς στο εξωτερικό μας ιατρείο, αν θέλει να εμβολιαστεί και εμπίπτει στις κατηγορίες, μπορούμε να τον στείλουμε 2 ορόφους από κάτω και να εμβολιαστεί. Επομένως, η δυνατότητα αυτή υπάρχει και το βλέπουν όλοι σαν ανακούφιση. Είναι δικαιολογημένος αυτός ο ενδιασμός που πιθανότατα να υπάρχει, να κυριαρχεί σε κάποιους? Νομίζω είναι εύλογος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα ενημέρωσης τόσο των ασθενών όσο και των γιατρών, οπότε όλες αυτές οι πληροφορίες και οι απορίες μπορούν να λύνονται. Για να πάω μετά στο επόμενο θέμα που θίξατε. Στο πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο από ό,τι διάβασα, να σου δώσω μια πάσα και ολοκληρώνεται, θα χρειάζεται ακόμα και σε είσοδο σε pump. Αυτό διάβασα σήμερα στο Βρετανικό τύπο. Έχουμε διαβάσει διάφορα, τίποτα δεν είναι επίσημο ακόμα. Αυτό που θέλω εγώ να σας πω, τουλάχιστον να σας μεταφέρω τη δικιά μου εμπειρία, είναι ότι το ηλεκτρονικό σύστημα των ασθενών που χειριζόμαστε στα ιατρία μας, στα νοσοκομεία τα οποία εργαζόμαστε, τουλάχιστον στο δικό μου, έχει δώσει τη δυνατότητα να εισάγουμε τα στοιχεία των ασθενών που εμβολιάστηκαν ήδη. Δηλαδή, αν ο ασθενής έχει εμβολιαστεί από τον οικογενειακό του γιατρό και εγώ μιλήσω με τον ασθενή ή έχω αυτή την πληροφορία, τότε μπορώ κάλλιστα να κάνω την εισαγωγή αυτή στο σύστημα και να ενημερώσω το σύστημα. Έτσι λοιπόν, αυτή η πληροφορία θα φτάσει πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει ένα σκεπτικό να δίνεται ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού, με την έννοια ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει ολοκληρώσει και τις 2 δόσεις από το συγκεκριμένο εμβόλιο και τις στάδια ημερομηνίες. Αυτό, εάν αυτό δίνεται με τη μορφή ενός κρατικού πιστοποιητικού ή αν δίνεται μέσα από τα ηλεκτρονικά στοιχεία ενός νοσοκομείου ή ενός φορέα υγείας, αυτό ακόμη δεν το ξέρουμε. Πάντως θέλουν ή επιδιώκουν να είναι κάτι πιο κεντρικό. Αλλά μην φανταστείτε ότι η έννοια των πιστοποιητικών στη Μεγάλη Βρετανία έχει να κάνει με την έννοια των πιστοποιητικών στην Ελλάδα, που θέλαμε
τόσο κόπο και χρόνο για να τα αποκτήσουμε. Ευτυχώς τώρα όμως δεν θέλω να είμαι άδικος. Μόλις προχθές χρειάστηκα πιστοποιητικό και το έκανα ηλεκτρονικά. Εικόνα για την εμβολιαστική διαδικασία και πώς αυτή κυλά στην χώρα μας, φαντάζομαι γιατρέ έχετε. Υπάρχουν κάποια κενά, υπάρχει κάποιος μειωμένος αριθμός στα εμβολιαστικά κέντρα, ειδικά εδώ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Πολλοί άνθρωποι πρέπει να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα προκειμένου να εμβολιαστούν. Υπάρχουν κάποια κενά, κάποιες παραλήψεις, κάποια εμπόδια? Αυτά σίγουρα θα υπάρχουν και υπάρχει μεγάλη γεωγραφική ανομοιογένεια στην χώρα μας, στην Ελλάδα, οπότε λογικό είναι να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι με την είσοδο της άνοιξης, με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων, αυτά δεν θα αποτελούν τόσο ανασταλτικούς παράγοντες για να προχωρήσει πιο ομαλά ή πιο γρήγορα, αν θέλετε, η εμβολιαστική διαδικασία. Μάλιστα. Στο δικό σας νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Λονδίνο, σωστά? Είναι στο Λονδίνο, ναι. Εισέρχονται σε καθημερινή βάση ασθενείς με κορονοϊό? Αποτελεί ένα από τα μεγάλα κέντρα αναφοράς ασθενών με κορονοϊό. Μέχρι χθες οι νοσηλευόμενοι ήταν 60. Ο αριθμός στην μονάδα εντατικής δεν ήταν μεγάλος. Δεν έχω τα νούμερα, είναι περίπου 10 με 12, αλλά δεν έχω επίσημα στοιχεία. Ο αριθμός των νοσηλευόμενων με COVID σε όλο το νοσοκομείο ήταν 60, όταν στις μέρες, ας πούμε, τις κρίσιμες είχε περάσει τους 120. Μάλιστα. Κύριε Καραβασίλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σύνδεσή μας και για το διάλογο που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.